Ποιο είναι το καλύτερο παστίτσιο από όλα τα σούπερ μάρκετ, έτοιμα γεύματα. Σήμερα θα τα επισκεφθούμε όλα και εννοείται θα τα συγκρίνουμε και θα τα βαθμολογήσουμε από το 1 μέχρι το 10 για να δούμε ποιο είναι το καλύτερο. Είμαστε στο Lidl, πάμε να ξεκινήσουμε με παστίτσιο 380 γραμμάρια. Η τιμή του είναι στα 3,49. Καλή τιμή. Θα επισκεφθούμε σκλαβενίτη, μασούτη, ΑΒ, My Market. Οκ. Πριν πάμε στα επόμενα όμως, γράψουμε στα σχόλια αν σου αρέσει το παστίτσιο. Έχουμε φτάσει σκλαβενίτη, έχω βρει το παστίτσιο του και έχουμε εδώ 400 γραμμάρια, η τιμή είναι στα 4,90. Πιο ακριβό, απλά λίγο παραπάνω ποσότητα. Φαίνεται έτσι λαχταριστό, φαίνεται σπιτικό. Το βάζουμε στο καλάθι και συνεχίζουμε για τα επόμενα σούπερ μάρκετ. Πήγα μασούτι, στο μασούτι δεν είχε παστίτσιο, δεν είχε έτοιμα γεύματα. Τώρα έχω έρθει OK και βρήκα σπιτικά 350 γραμμάρια, μικρότερη ποσότητα και 4,94. Πιο ακριβό, αλλά μου φαίνεται πολύ ωραίο. Παραδοσιακό λέει, νομίζω θα δώσει πολύ ωραία γεύση. Όμω στο σούπερ μάρκετ έχουμε επισκεφθεί. Το My Market δεν έχει δικιά του μάρκα, έχει η Φαντής μάρκα. Εντάξει, είναι πολύ μικρό και είναι κατεψυγμένο. Παραδοσιακό με βοδινό κυμά και μπεσαμέλ. Θέλει λίγο ψήσιμο να το ψήσουμε. Σε αυτό το σημείο, μην ξεχνάς να κάνεις ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι, μας βοηθάει πάρα πολύ. Επιστρέψαμε σπίτι και έχουμε μαζί μας όλα τα παστίτσια. Παστίτσια τα λένε. Παστίτσα. Σκλαβενίτη. Αυτό το πήραμε από το OK. Αυτό είναι από Lidl. ΑΒ και αυτό το ψημένο, όπως βλέπετε. Το φτιάξα εγώ. Αυτό το πήραμε από My Market. Ήταν μάρκα η Φαντής και ήταν κατεψυγμένο. Το ψήσαμε λίγο. Να ξεκινήσουμε από αυτό, λες. Ναι, πάμε. Νομίζω, ναι. Πώς το βλέπεις, ήταν ωραίο. Ρε φίλε, μυρίζει πολύ ωραία, αλλά δεν ξέρω, έχει περίεργο σχήμα. Και δεν έχει ψηθεί και καλά, να ξέρεις. Εγώ προσωπικά δεν τρελαίνομαι τόσο για παστίτσιο. Το έτρωγα πιο μικρός, τώρα έχω χρόνια να φάω. Και πάντα όταν το έτρωγα, έβαζα την μπεσαμέλ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να φας παστίτσιο, ενώ μπορείς να φας μακαρόνια με κύμα. Εγώ παλιά έτρωγα πάρα πολύ παστίτσιο, ήταν ίσως το αγαπημένο μου φαγητό. Αλλά μόλις ξεκίνησα να ασχολούμαι με γυμναστική, την έβγαζα και εγώ την μπεσαμέλ γιατί κατάλαβα ότι είναι άδειες θερμίδες. Εδώ το συγκεκριμένο δεν έχει πολύ μπεσαμέλ και ούτε κυμά έχει τόσο. Για να δούμε. Ωραίο είναι, φίλε. Αλλά το τρίτο είναι ωραίο. Έτσι και έτσι. Εγώ το περίμενα πολύ χειρότερο. Γενικά, συσκευασμένο παστίτσιο μου βγάζει πολύ κακά vibes. Είναι άδειο μέσα, δηλαδή ο κυμάς του. Δεν έχει κυμά. Δεν έχει κυμά, είναι σαν λιωμένο πράγμα. Είναι τυρί με μακαρόνια. Ναι, είναι σκέτα μακαρόνια με λίγο γεύση. Έχει έτσι σαν σάλτσα κάτι. Φίλε, το καλύτερο παστίτσιο παίζει ένα καλύτερο και από σπιτικό, ξέρεις που το είχα φάει. Στη σχολή, φίλε. Στο πάντιο, παιδιά που είχε φάει στη λέσχη στο πάντιο. Είχε ακραία καλό παστίτσιο. Σου βγάζει έτσι κάτι ωραίο αλμυρό. Εμένα δεν μ' αρέσει να μπουχτίζεται και από υλικά και να τρέχει λάδια, ρε φίλε. Σου άρεσε δηλαδή αυτό. Ναι, μου αρέσει. Πόσο του βάζεις? 7 στα 10. Ρε φίλε, δεν έχει κυμά, δεν έχει τίποτα. Είναι μόνο μακαρόνια. Ναι, το έκρινα μόνο με τη γεύση, ρε φίλε. Δεν κοίταξα τον κυμά, τώρα δεν με νοιάζει πρωτεΐνη. Η γεύση του είναι απαλή, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, έτσι και έτσι. Εγώ θα του βάλω ένα 4 στα 10. Γιατί πιστεύω ότι τα υπόλοιπα θα έχουν κάτι πολύ πιο ωραίο. Επόμενο θέλω να δω το OK. Γιατί μου βγάζει κάτι πολύ παραδοσιακό, ρε φίλε. Εδώ έχει παλιές εικόνες, λέει μαγειρεύουμε για εσάς από το 1957. Traditional παστίτσιο, έτοιμο μαγειρεμένο φαγητό. Μόνο ζέσταμα. Εγώ παιδιά δεν τα ζεσταίνω. Θα φάμε έτσι τώρα να πάρεις έτοιμο. Το θέμα να το φας απευθείας. Άμα να ζεστάνεις, μαγειρεύεις κιόλας. Ω, διαφορετικό εδώ. Μεγαλύτερο κομμάτι μυρίζει σπίτι. Απλά από πάνω η στρώση φαίνεται λίγο νοπή. Σαν να έχει κάτσει και να έχει γραμμθεί. Ναι, εγώ ας πούμε το βλέπω αυτό ότι έχει πολύ λάδι και μαϊδιάζει λίγο. Μου φαίνεται σαν να έχει κρατήσει νερά και να έχει μείνει μέρες. Ναι, αυτό έχει γίνει λογικά. Εμφανισιακά δεν σε τραβάει τόσο, είναι λίγο σαλάστι εδώ. Σε γεύση μπορεί να είναι ωραίο. Βλέπετε ότι έχει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα έτσι. Ναι, μακαρόνι, ναι. Κυμά, από όλα. Και έχει και μπεσαμέλ και έχει και κυμά. Φίλε, εγώ καταλαβαίνω ότι τα υλικά είναι πολύ μπαγιάτικα. Δεν ήθελα να το καταπιώ αυτό το πράγμα. Να σου πω, λέει εδώ, μαγειρεύουμε το 1957. Μάλλον από τότε είναι και το παστίτσιο που μας μαγείρεψαν. Τα μακαρόνια κάτω ήταν σκληρά, ήταν μπαγιάτικα, εγώ τα κατάλαβα. Μου έβγαλε κάτι νιανιά, ήταν λίγο αειδιαστικό. Σαν γεύση δεν ήταν άσχημο, απλά η υφή του, σπάνια εγώ φτύνω φαγητό. Ήταν λίγο πιο έντονο σε γεύση σε σχέση με το προηγούμενο. Τα υλικά είναι μπαγιάτικα και καταλαβαίνει πόσο. Φθηνά υλικά. Ναι, καταλαβαίνει ότι είναι φθηνό πολύ και το μακαρόνι και όλα. Ο κυμάς δηλαδή είναι σαν σκόνη. Δηλαδή θες να δεις κυμά που να είναι κρέας. Να είναι κρέας, ρε, να έχει κομμάτι. Πώς είναι το McDonald's που το δαγκώνεις και γίνεται σκόνη στο στόμα σου, λιώνει. Κάπως έτσι είναι γι' αυτό. Τι θα το έβαζες? Τίποτα, 3 στα 10. Και εγώ 3 στα 10 θα του βάλω. Πιστεύω η σκλαβενίτης ή η ΑΒ θα είναι ο νικητής. Για να δούμε, το Lidl εδώ φαίνεται. Ωρε, φίλε. Καλή συσκευασία. Ναι, αλλά λες και το έχει δαγκώσει ποντικό συγκριστικό νέο. Όχι, ρε. Δείξε στην κάμερα, λέω.
Δηλαδή δεν μυρίζει τίποτα. Καμία σχέση με το προηγούμενο που μύριζε. Όντως, μυρίζει λίγο η σάλτσα μόνο. Έτσι είναι, εμφανισιακά. Έχει πιο λεπτό μακαρονάκι σε σχέση με το προηγούμενο. Ο κιμάς ίσως φέρνει λίγο σε κομμάτια. Εγώ βλέπω το ζουμί που επιπλέει από κάτω λίγο. Κιμά. Ναι, έχει έτσι λάδι. Πιστεύεις αν το γυρίσω ανάποδα θα μείνει? Όχι, όχι. Η στρώση από πάνω δεν σε πείθει τόσο να το δοκιμάσεις. Δεν είναι τόσο όμορφο. Αυτό θυμίζει πιο κοντά σε παστίτσιο της μαμάς. Δηλαδή τα υλικά φαίνονται λίγο πιο άγνα, δεν φαίνονται τόσο πεταμένα όπως το προηγούμενο. Αυτό είναι ωραία η φίλη. Φίλε, αυτό έχει πολύ ωραία μπεσαμέλ. Καλό. Ναι. Αλλά δεν έχει ωραία μακαρόνι. Αυτό είχε ευχάριστη γεύση, το κατέβαλε άνετα. Το προηγούμενο δεν ήθελε να το καταπιείς. Εγώ θα φάω άλλη μία. Όντως. Ναι, μ' άρεσε. Τόσο πολύ σ' άρεσε. Είχε ωραίο συνδυασμό υλικών, ρε παιδί μου. Δεν ήταν. Πόσο το έβαζες? Του βάζω 6 στα 10. Εγώ θα του βάλω ένα 6,7. Ωραίο ήταν, αλλά περιμένω κάτι πολύ παραπάνω από τα άλλα δύο. Αν δεν είναι πιο ωραία, ίσως ανεβάσω και τη βαθμολογία, δεν ξέρω. Λέω να συνεχίσουμε με Σκλαβενίτη, να αφήσουμε τελευταίο. Τον Άκη. Οπ. Τι κομματάρα είναι αυτό. Μεγάλο κομμάτι, αλλά δεν μου αρέσει η γωνία στο παστίτσιο. Ναι. Η γωνία είναι ωραία στο ψωμί. Με το που το άνοιξα ήρθε μια ωραία μυρωδιά. Πιο χοντρό μακαρόνι και έχει και χοντρή μπεσαμέλ. Του φάει το τούβλο. Όντως είναι ένα τούβλο. Για πάμε. Άρεσε. Ναι, πολύ καλό. Πιο ωραίο από το άλλο. Ναι, το καλύτερο μέχρι στιγμής για μένα. Χοντρό μακαρόνι, καταλαβαίνεις και την κιμά. Η μπεσαμέλ όπως πρέπει. Η μπεσαμέλ εδώ είναι λίγο πιο έντονη. 7,5 στα 10. Τι λες, ρε. Δεν κατάλαβα τόσο κιμά και μακαρόνι. Κατάλαβα πιο έντονα την μπεσαμέλ. Ναι. Ήθελα δηλαδή ένα συνδυασμό. Θα του βάλω ένα 7 στα 10. Ποιο ήταν το ιδανικό παστίτσιο για εσένα? Μαρή φίλε, θα ήθελα να έχει αρκετό κιμά ώστε να έχει αρκετή πρωτεΐνη. Χοντρό μακαρόνι. Και κιμά χοντρό να μην είναι σκόνη. Ναι. Και όχι πολύ μπεσαμέλ. Έτσι, μια λεπτή στρώση. Εγώ ακόμα δεν έχω βρει την ιδανική γεύση που να σε γεμίσει, ρε φίλε, και να πει πω έφαγα ωραίο παστίτσιο. Εδώ, φίλε, ο Άκης έχει παίξει πολύ καλή εξωτερική εμφάνιση. Ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί όντως να. Θα το ξανάτρωγες του Σκλαβενίτη. Ναι, σε κατάσταση ανάγκη. Δηλαδή, μόνο σου δεν θα έπαιρνε ένα τέτοιο να το φας. Ποτέ. Ούτε εγώ, φίλε. Λοιπόν, έχουμε τον Άκη, έτοιμα γεύματα ΑΒ. Όντως φαίνεται πολύ πιο ωραίο εμφανισιακά. Ωραίο σχηματισμένο. Πολύ, πολύ ωραίο. Βλέπουμε εδώ έχει περισσότερη μπεσαμέλ, σχεδόν το μισό είναι. Και από πάνω έχει και τυράκι, το βλέπεις. Λες. Όχι, ρε, έτσι είναι. Τυρί είναι, ρε. Για να το δοκιμάσουμε. Πολύ μπεσαμέλ. Ρε φίλε, έχει πάρα πολύ μπεσαμέλ. Και μια τυρίλα μου έρχεται. Σαν τόσο γαλάκι από τον μπούρεκο. Ράκι. Περίμενα πολλά παραπάνω. Και εγώ από τον Άκη, φίλε. Το μισό παστίτσιο είναι μπεσαμέλ. Το υπόλοιπο έχει λίγα μακαρόνια. Φίλε, έχει πάρα πολύ μπεσαμέλ. Κάναν οικονομία στα μακαρόνια και στον κιμά και μου βάλαν τώρα ένα τρόμο μπεσαμέλ. Έλα. Πόσο θα το έβαζες? 5 στα 10. Και εγώ απογοητεύτηκα. Περίμενα πολλά παραπάνω από το συγκεκριμένο παστίτσιο. Θα το βάλω ένα 4 στα 10. Θα φέρουμε τα δύο top και να τα ξαναδοκιμάσουμε. Λοιπόν, έχουμε πάλι το Σκλαβενίτη και έχουμε και το Lidl. Αυτά τα δύο ήταν πιο ωραία. Εγώ, ρε φίλε, πιστεύω ότι το Σκλαβενίτη ήταν πιο ωραίο γιατί. Και δες καταρχάς το μακαρόνι. Στο ένα είναι πολύ πιο χοντρό και τώρα σε αυτό είναι τίποτα, ρε φίλε, σαν καλαμάκι. Ας δώσουμε μια τελευταία δοκιμή. Εγώ έχω καταλήξει. Έχεις καταλήξει Σκλαβενίτη. Ναι, ναι, 7,5 στα 10. Ναι, ναι, ναι. Και το Lidl δίνει μια ωραία γεύση, ρε φίλε. Στο Lidl μου αρέσει γιατί δίνει ωραίο συνδυασμό. Παίρνεις λίγο απ' όλα. Μοιάζουμε και το Σκλαβενίτη τώρα που τα έχουμε δίπλα-δίπλα. Δεν έχει τόσο γεύση του Σκλαβενίτη. Θα τις αλλάξω τις βαθμολογίες. Για πες. Στο Lidl θα βάλω ένα 7 στα 10, γιατί μου βγάλε γεύση παστίτσιο. Και στο Σκλαβενίτη θα βάλω ένα 6,7. Άρα, ποιος είναι ο νικητής του σημερινού βίντεο? Και τα δύο ωραία ήταν, εντάξει. Για μένα, νικητής του βίντεο είναι το Lidl. Για εσένα, ο Σκλαβενίτης. Γράψτε μου στα σχόλια εσείς τι προτιμάτε. Και αν σας άρεσε το βίντεο, γράψτε μου με τι άλλα έτοιμα γεύματα θέλω να το δοκιμάσουμε. Μουσακά, αρακά, οτιδήποτε. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.